πρωτοβουλίε. Δεν κάθεται να περιμένει τι θα γίνει στι 15 του μηνό. Όχι, θα αναλάβει. Το ρεπορτάζ λέει ότι σήμερα θα επιδιώξει να έχει τέτα τέτ και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και με την καγκελάριο Μέρκελ. Μπορεί να δει και τον Τραμπ, λέει, παιδιά. Και τον Τραμπ μπορεί να δει. Ούτω ή άλλω θα είναι στη σύνοδο ο Τραμπ. Έχει γραβάτε ο Τραμπ. Πάρε μία. Γραβάτε Τραμπ. Είναι μονότονο όμω στην εκλογή του. Δύο-τρει έχει όντω. Οπότε θα γίνουν. Υποθέτω ότι θα υπάρξει και επαφή με τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ούτως ώστε να μπουν όλοι στο παιχνίδι. Ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω ότι είδαμε και στο Eurogroup ότι το ελληνικό αίτημα και η απόρριψη της πρότασης Σόιμπλε στηρίχτηκε από όλες σχεδόν τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Οπότε μένει να δούμε. Πάντως τώρα σκληραίνει το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης. Έτσι φαίνεται. Και δεν υπάρχει και ο χρόνος πια, Γιάννη μου. Είναι πια στα όρια. Δηλαδή μετά τη 15η Ιουνίου. Δεν έχει 15 Ιουλίου, έχω να πω. Γιατί και η 15 Ιουνίου, ακόμα και αν λέει κλείσουμε, οριακά με βάση διαδικασίες, γιατί έχουν και κάτι αιτήματα, λέει 25 δώσει. Μέτρα δεν τα έχετε ψηφίσει ακόμα, και τα, οριακά φτάνουμε μέχρι τον Ιούλιο. Εντάξει, μέχρι και ένα έκτακτο 5 μέρες μετά, αν έχει βρεθεί η βάση. Ναι, θα το τακτοποιήσει. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Όπου υπάρχει βούληση, υπάρχει και ναι, πάντα. Αυτό, αν υπάρχει...